Κωστακόπουλος. Αναβλήθηκε για την 21η Φεβρουαρίου η έναρξη της δίκης στο κακουργιοδικείο Λεμεσού για το φόνο του Ανδρέα Στυλιανού μετά την υποβολή αιτήματος για νομική αρρωγή από τον κατηγορούμενο Βαλεντίνο Κυριάκου 31 χρόνων. Το κακουργιοδικείο ανέβαλε την υπόθεση προκειμένου να ετοιμαστεί και έκθεση από το Γραφείο Ευημερίας για τις οικονομικές συνθήκες του κατηγορουμένου. Ο Κυριάκου, που φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα με το όχημά του τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 40χρονος Ανδρέας Στυλιανού Αμερικάνος, το βράδυ της 4ης 7ης Δεκεμβρίου στη Λεμεσό αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτη.